το άτιμο εκείνο που λέγεται συμφέρον. Και σας είπα και στα κηρύματα ότι ο διάβολος περπατάει με δύο βαλίτσες. Στη μία βαλίτσα κρατάει τη σάρκα του ανθρώπου και στην άλλη βαλίτσα κρατάει το συμφέρον, το σημερινό. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Γιατί έπαιγαινε αυτός ο πλανητάρχης και κατέστρεψε τον κόσμο? Για τα πετρέλαια. Γιατί θέλει να πάει τώρα στην άκρη του κόσμου, θέλει να βασανίζει όλο τον κόσμο? Το άτιμο, το συμφέρον. Αχ, αυτό. Και η σάρκα, η οποία ακριβώς ο σημερινός άνθρωπος ομοιάζει με τον καιρό του Νόε. Τότε, στον καιρό του Νόε, ο άνθρωπος δεν είχε τίποτε άλλο νημί μόνο τη σάρκα, το σαρκείον. Η κοιλία έτρωγε, έπινε, χόρευε, μεθούσε, αμάρτανε. Και ο Πανέλαθος Θεός τα έβλεπε όλα αυτά και είπε στο τέλος: με ξέχασε ο άνθρωπος. Σήμερα δεν τον ξεχάσαμε. Ξεχασμένος δεν είναι ο Θεός σήμερα. Δεν το είπε η Αγία Γραφή ότι αν μη έρθει η αποστασία πρώτον ου και έρχεται ο Υιός της απολίας? Και όλα αυτά ακριβώς είναι εκείνα τα οποία υπάρχουν στα σημέρας μας. Ξεχασμένος ο Θεός. Και σήμερα βασιλεύει η αμαρτία. Μήπως θέλει ο Θεός να στείλει άλλον κατακλυσμό? Μήπως θέλει ο Θεός να μας εξαλείψει από το πρόσωπο της γης? Με τον κατακλυσμό δεν το έδωσε ο Θεός, δεν το επέτρεψε, αλλά λέει η Αγία Γραφή ότι θα γίνουν κατά διαστήματα, λέγει, και σε διαφορετικούς τόπους, πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, ασθένειες πρωτοφανείς, κάτι το οποίο δεν ξανά γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, αδερφοί μου, και ο διάβολος καυχάται και λέγει, όταν πιάσω, λέγει, το μυαλό σου και όταν πιάσω την καρδία σου, λέγει, και όταν πιάσω τη σάρκα σου, τελείωσε, μου φεύγεις με τίποτε, λέγει, είμαι δικός σου πλέον. Είσαι δικός μου, με συγχωρείτε. Είμαι δικός μου. Είναι δικός μου. Όταν σου πάρω αυτά τα τρία πλέον, είσαι δικός μου, λέει. Το μυαλό, την καρδιά και τη σάρκα. Αυτά τα τρία είναι σήμερα τα οποία επιδιώκει ο διάβολος για να αφανίσει τον άνθρωπο. Σε μία στιγμή, αδερφοί μου, εκεί που γίνεται η μάχη εναντίον του διαβόλου και ήκουα εκείνες τις φοβερές βλασφημίες μέσα εις τον ναό του Θεού, εκεί που βγαίνουν και τελεσιουργούνται τα Άγια Μυστήρια του Θεού και βλασφημούσε ο διάβολος τον Χριστό μας και την Πανεγία μας και τα Ιερά και τα Όσια και τον Τίμιο Σταυρό. Δεν άντεξα και του λέω, βρε κακούργια, γιατί βλασφημείς τον Θεό? Ξέρετε τι μου απήντησε? Όσο για τον βλασφημό εγώ, λέγει, είναι τόσο ψηλά, λέγει, που με περιφρονεί, λέγει. Όταν σας βάζω εσάς όμως και το βλασφημείτε, για σας κλαίει, λέγει, και για σας λυπάται. Ναι, αδερφοί μου, ποιος σε παρακολούθησε αυτόν τον κόσμο? Τα παιδιά, τα μικρά. 4χρονων παιδάκι, όταν περνούσα έξω από ένα σπίτι, βλασφημούσε την Παναγία μας. 4χρονων παιδί. Τι ήξερε το παιδάκι αυτό? Ποιον άκουε? Τον πατέρα να το ασφαλίσω. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος επεσήμανε εις αυτήν την Ελλάδα τη σημερινή την φοβερά βλασφημία που γίνεται? Και όταν περώσει η μέρα αναπέμπονται στο θρόνο του Θεού αντί προσευχές βλασφημίες, και όταν νυχτώσει αντί να αναπέμπονται ευχές νυχτερινές στο θρόνο του Θεού, αναπέμπονται βλασφημίες από πρωί μέχρι νυχτός και από νυχτός μέχρι πρωίας.
Ποιος εφώνεξε, παιδιά μου, μη βλασφημείτε τα ιερά και τα θεία. Ποιος εφώνεξε? Κανένας. Και αυτός ο κόσμος πορεύεται και σου λέει, έμαθε η γλώσσα μου, λέει. Καλά δεν τη δαγκάνε τη γλώσσα σου να γεμίσει αίμα και μόνο βλασφημείς το όνομα του Χριστού και της Παναγίας μας και των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων και των Ιερών και των Οσίων και του Τιμίου Σταυρού του Χριστού μας. Δεν τη δαγκάνε τέτοια γλώσσα να πας στον άλλο κόσμο χωρίς γλώσσα και στην Βασιλεία του Θεού παρά να πας στον άλλο κόσμο με γλώσσα και στην κόλαση την αιώνια. Τι δεν θέλεις τέτοια γλώσσα? Ποιος σου την κρατάει τη γλώσσα? Ο διάβολος, όταν ακούσατε και βλασφημούνε τον Χριστό μας και την Παναγία μας, να γνωρίζετε ότι δεν είναι το πλάσμα αυτό, είναι ο διάβολος που είναι μέσα στο πλάσμα αυτό και του κρατάει τη γλώσσα και την κοινή εναντίον του Θεού μας. Πηγαίνετε στην Κεφαλονιά να ακούσετε πόσο βλασφημούνε τον Άγιον Σπυρίδωνα, τον Άγιον Γεράσιμο. Πηγαίνετε στην Κέρκυρα για να δείτε πόσο βλασφημούνε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πηγαίνετε σε όλα τα μέρη των Αγίων, όπου υπάρχει Άγιος. Εκεί ο διάβολος βάζει τον κόσμο να βλασφημεί τους Αγίους. Για να αναφέρουμε και ένα άλλο μοντέρνο από αυτό το οποίο βάζει ο διάβολος στα σημερινά ημέρας. Να τελούνται τα μυστήρια του Θεού, όχι όλες οι ευχές. Αν είναι οποιονδήποτε μυστήριο, προσπαθούν από τη Θεία Λειτουργία μέχρι τα μυστήρια να μην τελειώνουν οι ευχές που υπάρχουν στα ευχολόγια. Να τα περικόπω, να τα διώχνω. Και ξέρετε τι μου έλεγε ο Τρισκατάρατος. Βρε μου έλεγε. Δεν είναι ανάγκη να τα λες όλα, λέγει. Εμένα η δική μου, όταν κάνουν τις δικές μου τις ευχές, τα λένε όλα. Εσείς τα λέτε όλα σε εκείνον, λέει. Όλα αυτά τα έλεγε για να φέρει λύπη και στενοχωρία εις εμάς οι οποίοι διακονούμε την Εκκλησία του Χριστού. Να περικόβουμε, λέει. Δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται το άλλο. Τα λέω αυτά όχι για να κατακρίνω κανένα, όχι να φέρω στον κόσμο δυσπιστία, αλλά για να πω αυτά που έλεγε ο Κακούρδος. Ότι οι δικοί μου, λέγει, μου λένε όλες τις ευχές. Δεν κόβουν τίποτε, λέει. Εσείς τις λέτε όλες σε εκείνον, λέει. Μία από τις πολλές ημέρες, ένα παιδί το οποίο βασανίζεται και το είχε και εκτυπκέτο και σχίζεται με τα νύχια του και έτρεχαν τα αίματα. Εγύρισα και του λέγω, βρε, του λέγω, είσαι κακούργος. Τι μου απάντησε? Είμαι, λέει. Είσαι σκοτεινός και ολόμαυρος από το σκοτάδι της κολάσεως. Είμαι. Είσαι φθονερός. Είμαι. Έχεις όλες τις πλάνες πάνω σου. Είμαι, λέει. Είσαι ο αρχηγός του ψεύδους. Είμαι, λέει. Και πόσα άλλα δεν του είχα πει τη στιγμή εκείνη. Και στο τέλος μου λέγει, τελείωσες? Δεν τελειώνουν, βρε, το λέγω, όλες οι κακίες σου που έχεις. Τώρα λέγει, είναι η σειρά μου. Εφόσον όλα αυτά που μου είπες τα έχω, λέγει,
Γιατί έρχεστε και μπλέετε μέσα στο δικό μου το κανάλι, λέγει, και γίνεστε δικοί μου. Δεν σας αναγκάζω, λέγει, μόνοι σας έρχεστε. Εγώ σας λέω και εσείς μου ακούετε. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση, αδερφοί μου. Επεσήμανε και κάτι άλλο ο κακούργος στο στασίδι που στέκονται οι ιεροψάρτες και ψάνε. Τους επρόσεξε ότι τους πλανάει να μιλούν, να συζητούν, να γελούν. Και τι είπε? Βρε εσείς, λέγει, εκεί που στέκεστε, λέγει, και τον δοξάζετε, εκεί στέκεται εκείνος με τη λύρα του, λέγει. Και δεν τον βλέπετε, λέγει, με τη λύρα του, ποιος, ο Δαβίδ. Άραγες το γνωρίζουν εκείνοι που ψάχνουν. Άραγες το γνωρίζουν και εκείνοι οι οποίοι τελούν τα μυστήρια του Θεού. Την ώρα που τελούν τα μυστήρια του Θεού, γνωρίζουν και είναι κοντά μου. Σήμερα, λέγει, εγώ έχω μοντέρνους ιεροκήρυκας. Σήμερα έχω μοντέρνους, λέγει, δικούς μου. Τον ενοχλούσαν πολύ τα γένια μου. Πάρα πολύ. Κόψε τα, ρε, κόψε τα. Τι τα θέλεις αυτά. Κόψε τα, δεν βλέπεις όλους που τους έκανα κούκλους. Εσύ τι θέλεις. Μάλιστα. Προσέξτε και αυτό το θέμα, το οποίο την ώρα που εντύεται ο ιερεύς και βάζει το Άγιο Πετραχύλιο, τι λέγει? Ευλογητός ο Θεός ο Αιχαίων τη χάριν επί τους ιερείς αυτού ως μύρον, το καταβαίνουν επί τον πόγωνα του αρώμα, εφόσον είναι κομμένα, πού θα πάει αυτό το Αιχαίο του Θεού, πού θα πάει. Λέμε άλλα και κάνουμε άλλα. Και χαίρεται ο διάβολος. Δεν το ξέρουν όμως αυτό. Δεν το γνωρίζουν. Ένα άλλο σημείο το οποίο ακριβώς πάλι μου έρχεται αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν έβλεπα εκείνα τα παιδιά να χτυπιούνται, να βασανίζονται, να σχίζονται, να ματώνονται, τους εφόρτωνα να είναι αλήθεια, και τους έλεγα ότι δεν έπρεπε να τους πω. Και μίαν ημέρα, όπως διάβαζα ένα από εκείνα τα παιδιά, άνοιξε ο διάβολος το στόμα του και μου λέει, ρε, μου λέει, δεν μου ζητάει να σου πω αυτό το οποίο θα σου πω τώρα, λέει, αλλά με αναγκάζει εκείνη, λέγει, και με χτυπά να σου το πω, λέγει. Τους μάγους να μην τους καταράσει. Γιατί, λέγει, εκείνη, αν κλαίει μια φορά για σας, για εκείνους κλαίει 10 φορές, λέγει, περισσότερο, γιατί ξέρει πού θα πάνε. Ας τα ακούσουν αυτά τα λόγια οι μάγοι. Διότι πλειστάγησε ο διάβολος όταν βρίσκεται κάτω από την πίεση των ευχών, έλεγε, αχ, αυτή που με έστειλε εδώ μέσα, λέει, αυτή, υπάρχουν και αυτοί με όμικρο ιώτα, υπάρχει και αυτή με ήττα. Αυτή με ήττα, αυτή, οι περισσότερες που μάθονται με τις μαγείες είναι οι γυναίκες. Και να σκεφτείτε ότι στον Άγιο Γεώργιο ήρθονται οι περισσότεροι από το Μενίδη, από τον Γαλάτσι, από τον Μπραχάμι, από όλες αυτές τις παροικίες των Αθηνών, τις ενορίες των Αθηνών, που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, από την Αίγυπτο, από τη Μικρά Ασία, όλοι αυτοί οι οποίοι ακριβώς ήσαν πάνω στην Ρωσία τώρα, όλοι αυτοί
ήσαν εκείνοι οι οποίοι έδρασαν στην Ελλάδα κάνοντας μάλια. Αδερφοί μου, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μία ημέρα, εκεί που διάβαζα τα παιδιά, υπήρχε και ένας ο οποίος τον έβλεπα πολύ απορριμμένο. Έβλεπε δεξιά και αριστερά. Αντελήφθηκα ότι κάτι θέλει. Αλλά δεν τον ερώτησα. Τελείωσε το διάβασμα. Ήταν Ιούλιος. Η Αθήνα έκαινε από τον ήλιο. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και προτού φύγει, είπε τούτα τα λόγια μέσα του. Σ' αυτόν τον παπά θα έρθω να εξομολογηθώ. Δεν εξομολογήθηκε ποτέ του. Το είπε αυτό. Έφυγε και πήγε στο σπίτι, κουρασμένος. Και εξάπλωσε να ξεκουραστεί. Όπως εξάπλωσε να ξεκουραστεί, παρουσιάζεται ο διάβολος μπροστά του και του λέγει: «Μην τολμήσεις και πας σε εκείνον τον παπάν», του λέγει, «γιατί αλίμονός σου τι θα περάσεις από μένα». Μόλις μου είπε αυτό, λέγει, είχα τον Τίμιο Σταυρό κοντά μου, έπιασα τον Τίμιο Σταυρό, αμέσως εξαφανίστηκε. Όταν ήρθε να εξομολογηθεί, του λέω, ποιος έστειλε εδώ? Ο διάβολος, λέει. Ο διάβολος έστειλε να εξομολογηθείς? Ναι, λέει. Και μου είπε όλο αυτό το θέμα. Ναι, αδελφοί μου, αυτές είναι οι σκηνές οι οποίες εν ολίγης είπαμε σήμερα. Και αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς, αν θέλαμε να προχωρήσουμε, θα έλεγαμε και άλλα πολλά, πάρα πολλά. Πλην όμως νομίζω ότι είναι πολλά, αρκετά. Να προχωρήσουμε να αναφέρουμε ακόμη λίγα περιστατικά και λίγα σημεία τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Ίσως ο κόσμος δεχθεί το Λόγο του Θεού και από χλιαρή, δεν θα πούμε άπιστη, από χλιαρή στην πίστη γίνουμε πιο δυνατοί, πιο πιστοί, για να εφαρμόσουμε τα Λόγια του Θεού μας. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Πίστευε σε μένα, λέγει, και δεν θα χάσεις ποτέ σου. Ένα από τα σημεία ακριβώς του διαβόλου, τα οποία εθριάβευε πάντοτε και έλεγε, ήταν το εξής, το σοβαρό, το πολύ σοβαρό. «Βρε», λέγει, «εγώ μπαίνω στο μυαλό σας και σας δίδω», λέγει, «την όραση να νικά την πίστη». Δηλαδή, αυτό που βλέπεις, αυτό να πιστεύεις. Διότι η πίστη δεν την βλέπουμε, την έχουμε, αν την έχουμε. Και η Αγία Γραφή λέγει ότι πίστη εστίν το να πιστεύεις σε εκείνο το οποίο δεν βλέπεις. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης. Ελπίζομαι τώρα να δούμε τον Παράδεισο, να δούμε το Θεό μας, να δούμε την Παναγία μας, να δούμε τους Αγγέλους, να δούμε τους Αγίους. Είναι ελπιζομένων υπόστασης. Η ελπίδα δεν τροπιάζει ποτέ. Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων. Να ελέγχεις, λέγει, αυτά τα οποία δεν βλέπεις.
Και ο διάβολος ακριβώς σε αυτό το σημείο ποντάρει πολύ, πάρα πολύ. Μπαίνει στη διάνοια του ανθρώπου και εκεί που τον επολεμούσα, άνοιξε το στόμα του και μου είπε: «Δεν τον βλέπεις», λέγει, και δείχνει με το χέρι του την εικόνα του Χριστού, «δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω». Και εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά. Όταν σε πίσω λέγει ότι δεν υπάρχει εκείνος και ότι δεν υπάρχω εγώ, τότε λέγει σε έκανα δικό μου. Τους βλέπουμε σήμερα και δεν μπορούν να πούν το όνομα του διαβόλου. Βοστό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος. Ο σημερινός άνθρωπος αυτό πιστεύει. Πλην όμως ο διάβολος υπάρχει, είναι οντότης, είναι ύπαρξης, είναι εχθρός, είναι ένα από τα δημιουργήματα του Θεού, το οποίο αντετάχθη στον Θεό και έπεσε στην άβυσσον της κολάσεως. Να πούμε και άλλα, πόσα άλλα να πούμε. Να παρακολουθήσουμε τον Άγιο Γεώργιο και το μεγάλο υπούργημα που μας έδωσε, το μεγάλο διακόνημα που μας έδωσε ο Θεός. Βρε, λέγει, αυτόν τον τόπον εδώ θα τον αφανίσω, λέγει. Γιατί εδώ, λέγει, με ξεσκέπασε ο μεγάλος, λέγει, και έριξε το τελευταίο του χαρτί, λέγει. Ποιος θα σωθεί και ποιος θα μετανοήσει, λέγει, να σωθεί τώρα, λέγει, γιατί τελείωσαν τα πάντα. Αυτό μου έλεγε. Σ' όλες τις άλλες εκκλησίες λέγει να πηγαίνετε, εδώ να μην έρχεστε, ούτε να πατάτε, λέγει εδώ. Εδώ, λέγει, με απεκάλυψε εκείνος ο μεγάλος και εκείνη η μεγάλη, λέγει, εδώ με ξεσκέπασε, λέγει. Πού θα πάω τώρα, λέγει. Ναι, αδελφοί μου. Τον ξεσκέπασε ο Άγιος Γεώργιος, η Παναγία μας, ο Χριστός μας, εις τον Ναόντο τον Μεγάλο, τον Περικαλέστατο. Αυτή είναι η ύπαρξη του διαβόλου, ο αόρατος πόλεμος. Να αναφέρω ακόμη ένα θαύμα του Αγίου Γεωργίου, όταν επισκέφθηκε την ημέρα των προσευχών και την ώρα της προσευχής, μία γυναίκα με έναν περιλέμιο στο λαιμό τον αυχένα. Η γυναίκα αυτή εγύρισε όλους τους γιατρούς και όλοι οι γιατροί, ο ένας μετά τον άλλο, είχαν αποφασίσει να της κάνουν εγχείρηση στον αυχένα, διότι κάτι υπήρχε εκεί να το αφαιρέσουν. Όταν ήρθε όμως εκεί στον Άγιο Γεώργιο και έθεσα το Άγιο Επιτραχύλιο πάνω στη γυναίκα την πονεμένη, αμέσως εκείνη την ώρα άνοιξε ο διάβολος το στόμα του και λέει: «Αχ», λέγει, «με ενίκησες», λέγει, «και ήρθες εδώ», λέγει, «εγώ σου είχα έτοιμο», λέει, «το χειρουργείο και θα έπιανα το χέρι του εκείνου και θα σου κόβαινε ένα νευράκι και θα έμενες ακίνητης όλη σου τη ζωή». Η γυναίκα μετά από τα διαβάσματα και τις προσευχές και την πίστη της θεραπεύθη με τη χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και ζει και βασιλεύει, που εάν την έβαζαν επάνω στο χειρουργικό τραπέζι, ο διάβολος θα έκανε αυτό το οποίο εξομολογήθηκε εκεί και είπε: «Θα έπαιρνα το χέρι του», λέγει, «και θα το κουνούσα και θα της έκοβε ένα νευράκι», λέγει, «και ήταν το τελευταίο», λέγει. Μάλιστα.
Όταν την είδαν οι γιατροί, μετά την ρωτούσαν, μα τι έγινε και είσαι καλά. Εσύ δεν έπρεπε να κάνεις εγχείρηση. Με έκανε ο Θεός καλά, αυτός έλεγε. Και είμαι και βασιλεύω. Να πούμε και για τη μητέρα τώρα, πρέπει να πούμε και για αυτή, διότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε. Οι σημερινές γυναίκες, οι σημερινές μητέρες πιάνονται από τον διάβολο και πίπτουν εις δύο φοβερά αμαρτήματα. Το ένα αμάρτημα είναι η αποφυγή της τεκνογνωσίας. Εγώ, λέγει, οδηγώ τα αντρόγεννα να μην γεννούν. Εγώ τους δίνω μεθόδους δικές μου, λέει. Δικά μου ευρήματα, λέει. Δεν είναι ανάγκη να γεννούν παιδιά. Να χορταίνουν, λέγει, την αμαρτία και αυτό με ευχαριστεί. Και το άλλο το οποίο δίδει στις σημερινές γυναίκες είναι να σκοτώνουν τα παιδιά τους που τους στέλνει ο Θεός. Με εκτρώσεις φοβερές. Και είναι γνωστόν πόσες είναι οι εκτρώσεις στην Ελλάδα σήμερα. Χιλιάδες ολόκληρες, πάνω από 500.000 το χρόνο παιδιά φωνεύονται. Αλλά τι έχει να χάσει, σήμερα έβαλε 2,5 εκατομμύρια ξένους μέσα στην Ελλάδα, αναπληρώνουν τις εκτρώσεις και έτσι τα πράγματα είναι μια χαρά. Είναι ανάγκη να έχουμε παιδιά να τα μεγαλώνουμε. Φέραμε τους μαύρους, φέραμε τους Ινδιάνους, φέραμε τους Βραχμάνους, φέραμε τους Αφρικάνους, φέραμε τους Κινέζους, φέραμε τους Ιάπωνες, φέραμε τους Τούρκους, φέραμε. Πόσους δεν φέραμε. 2,5 εκατομμύρια είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν μέσα στην Ελλάδα. Το λοιπόν, μεταξύ των γυναικών μας αυτών, έρχονται και εκείνες οι οποίες φοβούνται τον Θεό. Με πλησίασε μία η οποία ήταν έγκυος. Επήγαινε στο γιατρό και είχε δύο μωράκια στην κυλίτσα της. Και μέσα στο ίδιο σάκο ήσαν και τα δύο και είπαν οι γιατροί, είπαν, θα γεννηθούν σιαμαία και με ελαττωματική ανάπλαση. Χωρίς πόδια, χωρίς χέρια. Τι της είπαν εκεί, πρέπει να τα σκοτώσεις. Και ήρθε η μητέρα με δάκρυα στα μάτια και μου είπε αυτό το πράγμα. Λέει, παιδάκι μου, πιστεύεις στον Θεό? Ναι, μου λέει, είπα, πολύ πιστεύω. Πιστεύεις ότι η Παναγία μας είναι η μητέρα όλων των μητέρων, όλου του κόσμου, το πιστεύεις? Το πιστεύω. Πήγαινε, παιδάκι μου, και τα παιδάκια σου θα γεννηθούν μια χαρά. Και γεννηθήκανε δυο παιδάκια. Γεννηθήκα δυο παιδάκια τα οποία τα βλέπει σήμερα και χαίρεται. Δύο δίδυμα παιδάκια, χαριτωμένα, αγγελάκια. Ναι, αδερφοί μου. Όσοι εδώ τελειώνουμε, ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας αξίωσε και φτάσαμε εις το τέλος αυτής της συναντήσεώς μας και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει τα λόγια αυτά να ακουστούν εις όλον τον κόσμο και όσοι θέλουν να σωθούν, όσοι θέλουν να πιστέψουν, είναι έτοιμοι δια την πίστη την Αγία. Και όσοι δεν θέλουν να πιστέψουν και να τα απορρίψουν, πάλι είναι δικαίωμά τους. Ο Θεός είναι βοηθός και για αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, ευχαριστούμε την Παναγία μας, ευχαριστούμε τον Άγιο Γεώργιο, ευχαριστούμε και τον Άγιο Χαράλαμπο, ο οποίος μας φιλοξένησε, και ευχαριστούμε και την Γερόντισσα, η οποία μας εκαλωσόρισε με τόση και με τόση ευγένεια. Και με τόση χαρά. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ακούσαμε τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φως χειραρών Αγίας δόξης.
Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά μας. Θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Καλούμε, περιμένετε, περιμένετε. Περιμένετε, παιδιά, δεν σε βοηθάει ο κέρατας. Πάτε χαμπάρι, ρε. Δεν σε βοηθάει, ρε. Δεν σε βοηθάει, αλλή Παναγίας. Παράδοτη, ρε. Άρα σε μένα, ρε. Εγώ δεν θέλω θυσίες, ρε κέρατα. Άστα, σκεφτώ εγώ για σένα, ρε. Δεν θα σου θυσίαζε μια ζωή με το για μένα, ρε. Άι, κοντά μου, ρε. Προσκύνησέ με, ρε. Προσκύνησέ με, ρε. Δεν με βλέπεις. Τι θέλει να σου φέρει, ρε! Τι θέλει να σου βάλω όπως σου δέχομαι, δεν γίνεις θεός, ρε! Θα του διάξω πάλι, δεν γίνεις θεός, ρε! Θα σε θεοποιήσει μόνο, ρε! Τι θέλει, τι θέλει, τι θέλει! Μη με κάνεις και τρελαίνω, ρε! Τι θέλει, σαν από μένα! Αγία τριάζεται ο Θεός, Ελπίζω να μην πάρετε χέρι. Γιατί φαντάζομαι ότι στεκόμασταν κιόλα το Μάρτιο. Περαστική ήμασταν. Όπως περάσαμε να κάνουμε μια αναμπούλα για το Μάρτιο, πήρα αυτόν τώρα. Γιατί τον αγγίξαμε λίγο, που να τον αγγίζαμε όπως αγγίζουμε. Που θα πήγαινε, ρε, να τον πέτρε να μην. Εξορκίζεσαι τρισκοτεραμένον αιώνιο εις τώρα με το κρασταμικό του ίδια μου. Δεν ακουπήσαμε έτσι, χάρη ήταν. Πού να το μία όπως έπρεπε να τους πάρει. Εξορκίζεσαι τρισκοτεραμένον αιώνιο. Όσα μπαίνεις σου χοντερέτερα. Πότε αυτά τα μπαίνεις που στέλνουμε με τόση μανία, θα έρθουμε τη μανία που σας στέλνουμε, ρε. Είδε σαν μας αγγινήσεις. Όχι, σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστώ, σε δοξάζουμε. Σε φαίνουμε, ρε. Έχουμε βάλει μια κόλαση μπρος να στο πάρουμε το κεφάλι, ρε. Κάντε τα καταφέρνουμε στο πάρουμε. Και να στο πάρουμε αυτό, είπαμε να στο πάρουμε αυτό που μέσα, ρε. Και τότε να σε κλαίμε όλοι. Και εμείς κι αυτοί που σε καμαρώνουν, όλοι θα σε κλαίμε. Και τότε να θα λέμε τα πάρει. Να στο πάρε το κεφάλι μια μέρα, ρε κεράτα. Σε μισό, ρε. Σε μισό. Πρώτη μέρα που μπήκα μέσα είπα θα στον κρεμίσω και δεν μιλάω για τα ντουβάρια. Δεν μιλάω για τα ντουβάρια, ρε. Τι με ενδιαφέρουν τα ντουβάρια, ρε. Έτσι τα κάνω εγώ τα ντουβάρια με μια μου κίνηση, ρε. Από αυτό που έπαιρνε εδώ μέσα στο μετατρέλο που σας το κάνω αναγκάλω με το άκρο σαν είστε τώρα και να κάνω. Αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα μπορώ να αναγκρέψω.
ζητήσει, ρε Κέρατα. Αυτά που έχει ζητήσει με το πνεύμα, ρε Κέρατα. Τα υλικά, τι να τα κάνανε. Τι να τα κάνανε. Τα άλλα μπορεί να κρεμίσουν να τα κάνουν στάχτηρε. Με φαγή ζήλια ρε, μόλις το είδα, με φαγε. Εδώ μέσα υπογράψαν την θανατική μου καταδίκη. Εδώ μέσα όλοι μαζεύτηκαν, δεν την υπογράψαν. Στην Παναγία σου, Αμερικάνια μέσα στα χέρια της, ρε. Είμαστε εμείς το μίσο εδώ μέσα. Αυτό είναι το μεγάλο μας σχέδιο, ρε, να σε φέρουμε από εδώ, να σε φέρουμε από εκεί, να σε απογεφαλίσουμε. Στο πιάτορα, το παραδόσο, ρε, το περιμένει! Εξορκίζεσαι, βρίσκεται τα ραβέρα. Σχεδόν το μέσο λιώνα, ρε, δεν έχω καταφέρει να κάνω τίποτα. Μόνο με τα μάτια μου. Μόνες μου τα μάτια μου βγάζω, ρε, τα δικά σου πότε θα τα βγάλω. Πότε θα τα βγάλω τα δικά σου δικά μου. Πότε, μια κόλλα σου μαζευτήκα με τα πέρα. Αυτούς μεγαλύτερους σάρκοντες το μόνο που καταφέρνουμε είναι να φεύγουμε να φύγουμε. Κύριε των δυνάμεων, ερεύνη μας, αναστεί το Θεό και διασκορπιστεί το σαν η εχθρία του και φυγέντε σαν αποστροσώπου αυτού και σύγκης αυτών. Ως εκλείπηκα από γνώστη κλειπέντες, αρρωστήκεται η ρώτη μου. Ούτως απορούνται οι αμαρτωλοί του και μου Καταστρέψουμε κάθε ελπίδα θέλουμε ρε για τα πλάσματά της. Να την βλέπουμε να καίγεται ρε. Όπως κάνετε μια φορά για τον γιο της να καίγεται κάθε μέρα για όλους τους ρε. Που τους υπολογίζει για παιδιά της. Γιατί να τους υπολογίζει ρε για παιδιά της, γιατί. Γιατί ρε θέλα να τους υπολογίζει για παιδιά της. Δικά μας παιδιά είναι. Εμείς τα κερόμαστε στα δικά μας κανάλια ρίζοντα. Εμείς τα ταΐζουμε, εμείς τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμάς τους κοιτάνε. Παιδιά δικαιώματα υπολογίζει δικά της παιδιά παπά. Γιατί είναι άδικα να θέλει να δικά της παπά.